Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην 48ωρη απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη απίφθηναν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδεδηλάρισσας στους δημοσίους υπαλλήλους. Όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα της αξιοπρέπειας και της ζωής μας, ήταν το μήνυμα που θέλησαν να στείλουν. Τις επόμενες μέρες, ακόμη 9.000 συνάδελφοί μας μπαίνουν στη διαθεσιμότητα. Το Δεκέμβριο άλλες 12.500. Από 15.000 οδηγούνται στην απόλυση από το δημόσιο τομέα. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και της Τρόικας θέλουν τον περιορισμό των δημοσίων υπαλλήλων. Όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα της αξιοπρέπειας και της ζωής μας. Κυβέρνηση και Τρόικα κάναν λοιπόν ό,τι ήταν απαραίτητο και αναγκαίο, να μην μείνει κανένας εργαζόμενος, κανένας Έλληνας στον καναπέ του. Για να αλλάξει αυτή η πολιτική, αν βγουν όλος ο κόσμος στον δρόμο, θα έχει μια καλή δικαιολογία η κυβέρνηση να πει την Τρόικα δεν πάει άλλο. Όλοι στον δρόμο, κανένα στον καναπέ. Όλοι θέλουμε ένα σύγχρονο, παραγωγικό και δημιουργικό κράτος. Μια ουσιαστική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Μια αξιολόγηση δομών και προσώπων με αντικειμενικά κριτήρια και εκ των προτέρων προκαθορισμένα. Μια ορθολογική οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών. Όχι όμως με βίαιες και πρακτικές μεθόδους, με εξπρές διαδικασίες. Σε μια χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία και θεμελιώθηκε το κράτος δικαίου. Την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ταχυδρομείου θα πραγματοποιηθεί η απεργιακή συγκέντρωση.